Έχεις. Λοιπόν, τώρα. Πάμε στον συνάδελφό μας. Για πάμε. Ναι, έχουμε να κουβεντιάσουμε. Στους, συγγνώμη. Έχουμε να κουβεντιάσουμε λοιπόν, εδώ είναι, παρόν, για ναι, τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, για τη δύσκολη αυτή ημέρα, για την Κεντρική Επιτροπή. Δεύτερη ημέρα. Μαζί μας λοιπόν ο Νίκος Σβέρκος. Νίκο, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Νίκο. Πριν από αυτό, καταρχάς λυπάμαι πολύ, γιατί είσαι σε μια δυσχερή. Περίμενε. Θέλω να πω για τον Νίκο αποκλειστικά τώρα. Γι' αυτό και. Δεν είσαι πια, να πούμε, στο ραδιοφωνικό σταθμό που βρισκόσουν, σωστά? Ναι, στο ραδιοφωνικό σταθμό στο Κόκκινο. Δεν βρίσκομαι στο πρόγραμμα. Δεν βρίσκεσαι, μου έκανε εντύπωση και στενοχωρήθηκα, γιατί δεν σε ακούσαμε καν να μας αποχαιρετάς. Ναι, δεν. Θα μας τα πεις, να μου επιτρέψεις, Νίκο, να πούμε μια καλημέρα και στον Τάσο Παπά. Βέβαια, βέβαια. Στον συντονιστή του φίλου της Εφημερίδας των Συνταχθών του Σαββατοκύριακου, Τάσο, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Σε διέκοψα, Νίκο. Όχι, αυτό λέω, ότι απλώς έκανε τις επιλογές της η διεύθυνση και η διοίκηση. Θα δούμε τώρα πώς θα κινηθεί όλο αυτό. Διάβαζα ωστόσο ένα tweet εδώ χθες το βράδυ και γι' αυτό το λέω, γιατί λέω ή κάτι δεν έχω καταλάβει σωστά. Που λέει ότι στο Κόκκινο δεν έχει απολυθεί απολύτως κανένα συνάδελφος κλπ. Απλά για το τυπικό του πράγματος, η απόλυση είναι και μια νομική ενέργεια που ουσιαστικά και εργασιακή, που ουσιαστικά σημαίνει απόλυση, δηλαδή αποζημίωση, δηλαδή. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει τέτοιες ενέργειες. Είναι στην πιάτσα, θα το καταλάβει ο κόσμος, ότι είναι, πώς λέει, ότι κάποιος μπαίνει στο ψυγείο και βρίσκεται ανεφαντικημένο. Εντάξει, αυτό είναι λυπηρό. Τέλος πάντων. Να πάνε όλα καλά. Όλα καλά. Εγώ είμαι βέβαιος ότι θα πάνε όλα καλά. Επειδή τώρα ρώτησες τον Νίκο για αυτό που του συνέβη. Ναι, ρώτησε γιατί με στεναχωρεί σαν συνάδελφος. Συμφωνώ. Προτείνω να ξεκινήσω από τον Τάσο Παπά, που δεν τον έχουμε και κοντά μας. Ναι, βέβαια. Τάσο, Κεντρική Επιτροπή. Κυριακή, η δεύτερη μέρα. Εγώ θέλω να ρωτήσω, υπήρχε η πληροφορία για 40, 42, 45 μέλη τα οποία πρόκειται να αποχωρήσουν. Αν εκτιμάς ότι αυτό επιβεβαιώνεται, ξέρω ότι το ένα στρατόπεδο, αναφέρομαι στο στρατόπεδο της εσωκομματικής αντιπολίτευσης, δίνει έναν αριθμό γύρω στους 160. Ξέρω επίσης, ακούω μάλλον, ότι οι συνεργάτες του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δίνουν έναν αριθμό 110. Ποια είναι η δική σου η εικόνα, ποιες είναι οι πληροφορίες? Το 160 δεν είναι τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής που θα αποχωρήσουν από το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, γιατί αθροίζουμε εκεί και τα μέλη της ομάδας των 6-6, δηλαδή της κυρίας Αξιόγλου, του κ. Λιόπουλου και του κ. Χαρίτση. Οι 45 που είναι περίπου τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής που ανήκουν στην τάση της ομπρέλας, θα αποχωρήσουν. Θα αποχωρήσουν και από την, καλά, από την Κεντρική Επιτροπή, θα αποχωρήσουν και από το ΣΥΡΙΖΑ. Το έχουν προαναγγείλει καθαρά με τα κείμενα που έχουν καταθέσει στην δημοσιότητα πριν από λίγες μέρες, και απομένει το τυπικό μέρος του πράγματος. Αυτοί θα αποχωρήσουν και από το ΣΥΡΙΖΑ και θα δοκιμάσουν την τύχη τους αυτόνομα στην πολιτική αρένα. Τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής που ανήκουν στην τάση 6-6, καταλαβαίνουμε τώρα για ποιους μιλάμε, κύριε Αξιόλου, κύριο Ηλιόπουλος, κύριο Χαρίτσης, είχαν αποφασίσει πριν από τη χθεσινή συνεδρίαση και η τάση του κύριου Τεμπονέρα να παραμείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ και να δώσουν τη μάχη εντός του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω αν μετά τη χθεσινή εξέλιξη και την ομιλία του κύριου Κασελάκη, που περιελάμβανε το θέμα του δημοψηφίσματος, αλλά και προτροπές προς όσους διαφωνούν να φύγουν, αν θα αλλάξει κάτι στην απόφασή τους να παραμείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ και να δώσουν τη μάχη εντός του ΣΥΡΙΖΑ. Αφήσαν ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμα και αποχώρηση από το ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Νομίζω ότι οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν σήμερα και αύριο. Για το τι θα κάνουν οι υπόλοιπες τάσεις εκτός από την ομπρέλα, έτσι. Μάλιστα. Το θέμα είναι να δούμε τελικά ποιος θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ αύριο, την ημέρα που ξημερώνει, Νίκο. Και επίσης, εγώ εντυπωσιάστηκα, και Τάσο, απευθύνομαι και σε σένα, για το ότι. Για τον τρόπο που αντιμετώπισαν τον Στέφανο Κασελάκη χθες. Δηλαδή, ναι, μπορεί να διαφωνούν μαζί του, αλλά ήταν ο τρόπος να γιουχάρουν τον πράγμα. Εγώ θα βάζα και ότι ήταν σχεδόν εμπριστικός, αν μου επιτρέψετε, ο λόγος και οι διάφορες εκφράσεις που χρησιμοποίησε ο κύριος Κασελάκης, σαν να ήταν έτοιμη από καιρό η ομάδα γύρω του να πάει σε μια πάρα πολύ σκληρή σύγκρουση, πρωτοφανή σύγκρουση, που νομίζω δεν έχει επαναληφθεί στα πολιτικά χρονικά, σε εσωκομματικές διαδικασίες, να ακούγονται τέτοιες εκφράσεις. Πέμπτη φάλαγγα, πώς το λένε, σάλτσες, πουμαρό, πολύ υποτιμητικά πράγματα. Και ναι, υπήρξαν και αντιδράσεις οι οποίες νομίζω ότι δεν ήταν και ούτε αυτές σωστές. Νίκο, συγγνώμη, σε διακόπτω. Λίγο νωρίτερα εδώ, πριν την κουβέντα μας, ήταν μαζί μας ο κ. Βασίλης Κόκαλης, ο οποίος χαρακτήρισε υποτιμητικές τις φράσεις
των τεσσάρων απέναντι στον κύριο Κασελάκη, των τεσσάρων υποδιαγραφή, με το ερώτημα της διαγραφής. Κοιτάξτε, υπήρξε μια λύση, θα σας πω, γιατί αν μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, ο ένας, η μία πλευρά θα λέει το ένα και η άλλη το άλλο. Το λέω, το λέω. Αλλά πράγματι, υπήρξαν εκφράσεις οι οποίες ήταν σκληρές κατά τη διάρκεια της προηγούμενης περίοδου. Ο κύριος Κασελάκης επέλεξε να τους θέσει υποδιαγραφή. Όταν συμβαίνουν τέτοια πράγματα, κανονικά υπάρχει μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων, στελεχών, οι οποίοι λένε πρέπει να πέσουν οι τόνοι. Το ίδιο έκανε και ο κύριος Κασελάκης για αρκετές μέρες. Βγήκε στην κοινοβουλευτική ομάδα, είπε να πέσουν οι τόνοι, να είμαστε ήρεμοι, να τα δούμε όλα κτλ. Και ξαφνικά την Παρασκευή κάνει αυτό το διάγγελμα μέσω των social media, ένα βίντεο 5,5 λεπτών, στο οποίο έβαλε και το θέμα του δημοψηφίσματος. Το οποίο εντάξει, είναι και. Τώρα, άκουμψω να το πω. Τέλος πάντων, δεν είναι και ιδιαίτερα δημοκρατικό, είναι λίγο περίεργο. Ναι. Το να λέει κάποιος, για παράδειγμα, ότι για να αποφασίσω για την τύχη σας, θα βάλω το λαό μου και τον κόσμο μου να αποφασίσει. Ναι. Λοιπόν, υπάρχουν τα καταστατικά, υπάρχουν πάρα πολλές διαδικασίες. Απλά φαίνεται ότι κάτι έχει αλλάξει στη σύνθεση εκείνων που στηρίζουν τον κύριο Κασελάκη και το συμβουλεύουν τον κύριο Κασελάκη. Ισχύει ότι κάλεσε την κυρία Χτσιόγλου, έχει ρεπορτάζ και δεν του απάντησε, δεν υπήρξε ανταπόκριση στο τηλέφωνο. Έχω την πληροφορία για το ερώτημα που θέτετε. Επικοινώνησα με την κυρία Αξιόγλου, γιατί κάπου γράφτηκε ότι προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί της ο κύριος Κασελάκης με τηλεφώνημα και αυτή δεν απάντησε. Η κυρία Αξιόγλου το διαψεύδει κατηγορηματικά. Πολύ σημαντικό αυτό που λες, γιατί πράγματι γράφεται ότι δεν το σήκωσε ποτέ, δεν μίλησαν δηλαδή. Το διαψεύδει κατηγορηματικά σε μένα, δηλαδή, που προηγουμένως επικοινώνησα για να το διασταυρώσω, να δω αν ισχύει. Ωραία. Δεν ξέρω τι λέει η πλευρά του κύριου Κασελάκη για το συγκεκριμένο θέμα. Ωραία, όχι, σημαντικό πολύ το ρεπορτάζ. Ο Τάσος έχει πάντα το πιο δυνατό ρεπορτάζ. Μα είναι εξαιρετικό, λοιπόν, συνάδελφο. Οπότε τι γίνεται τώρα. Έχουμε εντάξει κυκλοφορεί και μια φήμη και νομίζω Τάσο και εσύ θα την έχεις ακούσει ότι πιθανόν ο κ. Κασελάκης σήμερα που θα κάνει το κλείσιμο της διαδικασίας να πει ότι αποσύρει και την απειλή του δημοψηφίσματος χρησιμοποιώντας το 15%, δηλαδή τις υπογραφές του 15% των μελών του κόμματος για το σημαντικό ζήτημα κτλ. Εάν γίνει αυτό, τώρα θα μιλάμε για μια σύγκρουση η οποία θα απορρεί κανένας γιατί ακριβώς συνέβη και τι ακριβώς μπορεί να επιφέρει. Ήταν επίδειξη. Αυτό το, Νίκο, ναι, το άφησε ανοιχτό χθες και με την ομιλία του ο κ. Κασελάκης, λέγοντας ότι η Επιτροπή Διοντολογίας πρέπει μέχρι το τέλος της εβδομάδας να αποφασίσει για το συγκεκριμένο θέμα. Εάν αποφασίσει, δεν θα πάει σε λογική δημοψηφίσματος. Εκεί ακριβώς ήρθε όμως ο κ. Κοτσακάς, ο οποίος βγήκε, συστήθηκε στον κύριο Κασελάκη, που είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Διοντολογίας, σε μια στιγμή που αρκετοί είπαν «Οχ, εδώ κάτι σοβαρό συμβαίνει», γιατί ο κύριος Κοτσακάς δεν μιλάει εύκολα. Ήταν απόπειρα να τον εκθέσει, ότι δεν έχουμε κοινωνήσει, ότι δεν έχουμε μιλήσει. Βασικά υπάρχει μια τρομερή δυσαρέσκεια από όλα τα στελέχη και ιδιαίτερα και τα παλαιότερα στελέχη που έχουν μεγάλη εμπειρία. Και αυτό δεν μοιάζει αρκετά δημοκρατικό. Ότι τους υποτιμά, ότι υποτιμά τα ίδια τα όργανα. Ότι δηλαδή έρχεσαι πριν κάνουμε οτιδήποτε, πριν βγάλουμε οποιαδήποτε απόφαση, και μας υποτιμάς και λες ότι θα κάνεις πράγματα μόνος σου. Να κάνω ένα ερώτημα. Θέμα με το δημοψήφισμα, από το θέμα με το δημοψήφισμα προκύπτουν δύο ερωτήματα. Το πρώτο ερώτημα είναι ότι έδωσε προθεσμία ο κύριος Κασελάκης στην Επιτροπή Διοντολογίας να πάρει μια απόφαση μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Έτσι. Εάν η απόφαση της Επιτροπής Διοντολογίας δεν είναι αυτή που επιθυμεί ο κύριος Κασελάκης, τι θα κάνει? Θα καταργήσει την Επιτροπή Διοντολογίας? Δεν μπορεί, είναι εκλεγμένη από το συνέδριο. Κρός. Δεν μπορεί να καταργήσει ένα όργανο που είναι εκλεγμένο από το συνέδριο. Δεν είπε θα πάει σε δημοψήφισμα σε αυτό το ενδεχόμενο, Τάσο. Ναι. Το δεύτερο ερώτημα είναι πάνω σε ποιο ερώτημα θα κληθούν να αποφασίσουν τα μέλη του κόμματος, αφού αυτοί που είναι υποδιαγραφή δεν έχουν φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το έχει πει, το λέει ο Τάσος εδώ και μέρες. Θα έχει μείνει μόνο στην ουσία, μόνο ένας θα έχει μείνει. Οι άλλοι, ήδη έχει φύγει ένας, δύο φαίνεται ότι θα φύγουν. Θα έχει μείνει ο κύριος Τζουμάκας. Ο κύριος Τζουμάκας. Ο κύριος Τζουμάκας. Ναι. Θα είναι δημοψήφισμα με τον κύριο Τζουμάκα. Να ρωτήσω επομένως, εκτιμάς Τάσο Παπά ότι ήταν επίδειξη ισχύως από την πλευρά του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ? Αυτό ήταν. Γιατί το πρόβλημα με τον κύριο Κασελάκη είναι, από ό,τι κατάλαβα από τη χθεσινή του ομιλία, που όντως ήταν πολιτική, σε ορισμένα πράγματα είχε δίκιο, πρέπει να πούμε έτσι. Δηλαδή, οι κριτικές που δέχτηκε από ορισμένα στελέχη ήταν εκτός ορίων. Και έθεσε το ερώτημα, αφού διαφωνείτε τόσο ριζικά μαζί μου, γιατί δεν φεύγετε. Έτσι. Νομίζω όμως ότι ο κ. Κασελάκης δεν θέλει καμία εσωκομματική αντιπολίτευση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Το μήνυμα που έστειλε χθες, ότι όσο εγώ είμαι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, η Κεντρική Επιτροπή δεν θα ξανασχοληθεί με εσωκομματικό ζήτημα, ήταν ένα μήνυμα όχι μόνο προς την Ομπρέλα, που έχει φύγει ήδη, αλλά και προς τις άλλες εσωκομματικές τάσεις, ότι μένετε και
συμφωνείτε εντός εισαγωγικών. Έτσι. Τάσο, δεν θέλει... κάτι παρεμφερές δεν είχε δηλώσει, κύριε Αξιόγλου. Δεν είχε πει όταν βγω αρχηγός, θα εφαρμόσω κομματική πειθαρχία, δεν θα δεχτώ διαφοροποιήσεις, υπάρχουν κανόνες και όποιος δεν τους στηρεί δεν έχει θέση. Ή δεν θυμάμαι καλά. Η τάση αυτή είχε αποφασίσει να μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ σίγουρα μέχρι το συνέδριο, ενδεχομένως και μέχρι τις ευρωεκλογές. Αλλά προφανώς δεν θα ήταν μια τάση που θα συμφωνούσε με τον πρόεδρο. Θα ασκούσε κριτική. Ναι. Αυτό δεν το θέλει. Δεν το θέλει ο κ. Κασελάκης. Ναι. Δεν πάνω το θέλει. Αυτό, πάνω σε αυτό πάντως. Ναι. Ναι, Τάσο. Βέβαια, διαβάζοντας το κείμενο της κυρίας Αξιόγλου, που κατέθεσε η κυρία Αξιόγλου μαζί με τους άλλους συντρόφους της, διαπιστώνω μια ριζική διαφωνία με την ηγεσία. Δηλαδή, όταν στο κείμενο αναφέρεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε κρίση διάλυσης με ευθύνη της ηγεσίας, τι προσάπτουν στην ηγεσία τα στελέχη αυτά? Κυνήγι μαγισσών, βοναπαρτισμό. Θα διαβάζω γιατί με τόσα κείμενα δεν είναι δήλωση. Βοναπαρτισμό. Κατασκευή εσωτερικών εχθρών. Λογική αποφασίζομεν και διατάζομεν. Διατάσσομεν. Είναι λογική Ζαγοριανάκου την περίοδο της Χούντας αυτή. Ναι. Παραβίαση καταστατικού. Πολιτικές που είναι σε αντίθεση με τις προγραμματικές διακηρύξεις του ΣΥΡΙΖΑ. Αναρωτιέμαι, εάν είναι αυτή η άποψη των στελεχών της ομάδας 6-6, πώς μπορεί να παραμείνει στο ΣΥΡΙΖΑ υπό τις σημερινές συνθήκες με τη συγκεκριμένη ηγεσία? Σωστό το ερώτημα. Νίκος. Πάνω σε αυτό, πρώτα, πολύ γρήγορα, αυτές οι δηλώσεις της κυρίας Αξιόγλου είχαν έρθει στο ξεκίνημα της προεκλογικής περίοδου για τον ΣΥΡΙΖΑ. Και είχαμε ήδη το τελευταίο γεγονός που υπήρχε όσον αφορά την ενδεχόμενη διαγραφή ήταν του κυρίου Πολάκη. Βεβαίως. Ο οποίος κύριος Πολάκης όμως, προσέξτε, δεν είχε αμφισβητήσει την πολιτική άποψη του Προέδρου του κόμματος. Είχε αμφισβητήσει όλη την πολιτική όλη του κόμματος. Την πολιτική καλά, όλη παρέμεινε του κόμματος. Βέβαια ούτε... Ναι, γιατί ζήτησε συγγνώμη. Δεν ζήτησε καμία συγγνώμη τώρα. Όχι, ζήτησε. Όχι, τότε τι είπε, τότε είπε δεν με καταλάβατε καλά. Η ανάγνωση του είναι ακόμα εκεί, συγγνώμη. Α, εντάξει. Προφανώς. Για μένα δεν λογίζεται. Να μου επιτρέπει, Νίκο, να σε διορθώσω. Η παραπομπή από Τσίπρα στο Μπολάκη, στην Επιτροπή Διοντολογίας για τον Μπολάκη, δεν ήταν για διαγραφή, ήταν για μη συμμετοχή στις εκλογές. Πήγε στην Επιτροπή, Τάσο. Πήγε στην Επιτροπή Διοντολογίας, έδωσε εξηγήσεις, πίστηκαν τα μέλη της Επιτροπής Διοντολογίας και η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Και ο κ. Πολάκης ήταν ξανά υποψήφιος και εξελέγει. Ναι, τώρα, σωστό. Τώρα, υπάρχει τώρα το δεύτερο ζήτημα που το έβαλε και ο Τάσος, ότι πώς μπορούν να μείνουν αυτοί. Εγώ από τις συζητήσεις που έχω κάνει πρέπει να σας πω με όλες και τις τρεις ομάδες οι τάσεις ότι υπάρχει πάρα πολύ βαρύ κλίμα. Ότι δηλαδή θεωρούν ότι όλη αυτή η ιστορία που ξεκίνησε από την Παρασκευή και συνεχίστηκε και χθες και πιθανόν και σήμερα δεν μπορεί να οδηγήσει σε κάτι το οποίο είναι παραγωγικό. Και αρχίζουν και σκέφτονται πολύ σοβαρά πώς και πότε θα αποχωρήσουν. Θεωρείται σχεδόν δεδομένο γιατί υπάρχει και πάρα πολύ πίεση από τη βάση, την κομματική βάση που έχουν. Δηλαδή τα απλά μέλη. Αλλά η ιστορία με τον Λαφαζάνη, το 2015 Σεπτέμβριο. Ναι. Όπου όλοι διαβάζαμε ότι είχε ένα 9% ναι. Φεύγοντας από το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Και διαπιστώθηκε ότι δεν μπήκε στο κοινοβούλιο. Ναι. Βέβαια, τότε είχε ο ΣΥΡΙΖΑ Άλεξ Τσίπρα. Δεν είχε Στέφανο Κασελάκη. Και φύγανε από ένα κόμμα το οποίο ήδη είχε την εξουσία. Ναι. Ήδη ήταν κυβέρνηση. Βεβαίως. Πολύ διαφορετικό αυτό. Ναι, αλλά ένα κομμάτι της κυβέρνησης του Άλεξ Τσίπρα έφυγε τότε με τον Λαφαζάνη. Ναι, προφανώς έφυγε. Ναι. Αυτό προβληματίζει. Προφανώς προβληματίζει. Γι' αυτό και θεωρούν ότι δεν πάνε επειδή άπαξ και φύγεις και συνεχίσεις ακόμα και με τα ίδια πρόσωπα. Ή ας πούμε με την ίδια λογική, την πολιτική λογική, ότι θα επιτύχεις. Mm-hmm. Έτσι. Εδώ αρκετοί είναι που συζητούν και λένε ότι πιθανότητα οι ευρωεκλογίες να είναι ένα πρώτο πάτημα, ένα πρώτο βήμα, ώστε να αρχίσει μια γενικότερη ανασύνθεση του χώρου, του προοδευτικού χώρου. Που μπορεί να περιλαμβάνει βεβαίως και πτυχές του Πασόκ του σημερινού, μπορεί να περιλαμβάνει και ανθρώπους οι οποίοι έχουν φύγει. Όχι, δεν λέω για σύμπραξη μεταξύ των δύο, αλλά μπορεί τέλος πάντων ένας κόσμος ο οποίος βλέπει όλη αυτή την κατάσταση και έχει απογοητευτεί να επανενεργοποιηθεί και να δημιουργηθεί μια άλλη δυναμική. Το περιέγραψε νομίζω ο κύριος Σακαλώτος. Ναι, ναι. Ότι υπάρχει ακάλυπτος πολιτικά χώρος στην περιοχή μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ. Μάλιστα. Ακριβώς. Το ενδιαφέρον όμως στην όλη υπόθεση είναι ότι δεν είναι συμπαγές και το ρεύμα των λεγόμενων προεδρικών. Δηλαδή διαφωνούν με την επιλογή Κασελάκη για το δημοψήφισμα και πολλά στελέχη που τον στήριξαν. Και μπορώ να σας πω ότι πολλά στελέχη αυτού του χώρου
δεν ήξεραν καθόλου για την ιδέα του κύριου Κασελάκη. Πάνω σε αυτό που λες, Τάσο, έχει δημιουργηθεί ζήτημα. Έχει δημιουργηθεί ζήτημα ανάμεσα στους στενούς συνεργάτες του Στέφανου Κασελάκη, γιατί όπως λες, κάποιοι το ήξεραν, κάποιοι δεν το ήξεραν. Να το κάνω πολύ συγκεκριμένο. Ο Νίκος Παπάς, για παράδειγμα, τι λέει. Δεν είχε ιδέα για το δημοψήφισμα. Μα διαφώνησε και ο Νίκος Παπάς και η κυρία Γεροβασίλη και η κυρία Ξενογεννακοπούλου και ο κύριος Στοχαρόπουλος και κάποιος άλλος, δεν θυμάμαι. Μόνο ο κύριος Πολάκης βασικά. Και οι δύο γραμματείς, έτσι, δηλαδή τα νούμερα δύο, ας πούμε, βέβαια, του κόμματος, διαφώνησαν και λένε ότι αυτά δεν γίνεται έτσι, δεν γίνεται με αυτή την. Εγώ τώρα θέλω να σας υποβάλω το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου και θα ήθελα να απαντήσετε και οι δύο συνάδελφοι. Τι λέει ο Αλέξης Τσίπρας, ξεκινώντας από τον Τάσο Παπά. Όλα αυτά θα παρακολουθούμε βέβαιος. Αν ξέρουμε τι λέει, αν έχει περιγράψει κάπου, σε κάποιον, σε κάποια. Προφανώς τα παρακολουθεί με μεγάλη ανησυχία. Δεν είναι καθόλου ευχαρισμένος με αυτό που συμβαίνει. Αλλά εκτιμά ότι αν κάνει μια παρέμβαση τώρα θα παρεξηγηθεί. Θα ερμηνευτεί κατά το δοκούν από όλες τις πλευρές. Και αυτό δεν το θέλει. Δεν ξέρω, κάποια στιγμή ενδεχομένως θα μιλήσει. Γιατί, εν πάση περιπτώσει, διοίκησε αυτό το κόμμα κάμια 15 χρόνια, έτσι δεν είναι. Βέβαια. Νίκο, και κυβέρνησε κιόλας με αυτό το κόμμα, ναι. Ακριβώς. Δεν λέω ότι δικαιούται να μιλήσει. Το πάω πιο μπροστά εγώ. Εγώ λέω ότι οφείλει να μιλήσει. Όσον αφορά τον Αλέξη Τσίπρα, πρέπει να σας πω ότι υπήρξε μια προσπάθεια από τον κύριο Κασελάκη να συναντηθούν. Μιλήσανε. Ναι. Πριν γίνουν όλα αυτά, έτσι. Πριν συμβούν όλα αυτά. Ακόμα και πριν ακουστεί η ιδέα περί δημοψηφίσματος. Ο Αλέξης Τσίπρας μαθαίνουμε ότι είπε ότι δεν είναι καλό το timing, οπότε αρνήθηκε αυτή την συνάντηση, δείχνοντας έτσι με έναν τρόπο ότι δεν θέλει να μπλεχτεί σε αυτή την υπόθεση, η οποία δεν βγάζει σε καλό. Να διαλέξει πλευρά, ουσιαστικά. Είτε να διαλέξει πλευρά, ναι. Γιατί πιθανότατα κιόλας μπορεί να έλεγε και στον κύριο Κασελάκη πράγματα που δεν θα άρεσαν στον κύριο Κασελάκη. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς τα παρακολουθεί. Επιβεβαίωνε αυτό που λέει ο Τάσος ο Παπάς. Και είναι πολύ προβληματισμένος. Βρίσκεται σε επικοινωνία με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι με αυτά που θα λέγαμε που βρίσκονται στο επίκεντρο των πραγμάτων και των εξελίξεων. Παρακολουθεί, μαθαίνει, ακούει, συζητάει. Αλλά σίγουρα δεν θέλει να παρέμβει σε αυτή τη φάση, ιδιαίτερα τώρα που γίνεται μήλωση και κατάσταση. Και να ρωτήσω επίσης, Τάσο, με τον κύριο Τεμπονέρα τι γίνεται. Άφησα ανοιχτό το ενδεχόμενο χθες στους αδέλφους μας. Είτε να φύγει είτε να μείνει, εγώ δεν κατάλαβα από αυτά που είπε. Καταλαβαίνω ότι έχει διαφοροποιηθεί αρκετά από την. Έκανε δήλωση νωρίτερα, αν μου επιτρέπεις, Γιώργο, στο Μέγκα, ναι, στους συναδέλφους, και λέει ότι έχουμε αποχωρήσει από μια διαδικασία, διότι η πρόταση, η οποία είναι στο τραπέζι περί δημοψηφίσματος, κατά την άποψή μας, είναι προβληματική. Στο σημείο που θα αποσυρθεί η πρόταση, δήλωσε βέβαιος ότι θα αποσύρει την πρόταση ο κ. Κασελάκης, θέλοντας να πιέσουμε προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση και να δώσουμε προοπτική κενότητα. Πιέζουμε με κάθε τρόπο προκειμένου να έχουμε ένα αποτέλεσμα. Αυτό είναι άλλο πράγμα πάντως. Από αυτό που λέει ο Τσακαλώτος, ναι, ο κύριος Τσακαλώτος. Δεν ξέρω πού στηρίζει την αισιοδοξία του ο κύριος Τεμπονέρας ότι θα αποσύρει την πρόταση ο κύριος Κασελάκης. Γιατί και ο κύριος Κασελάκης είναι σε δύσκολη θέση. Αν αποσύρει την πρότασή του ή την φτιασιδώσει με έναν τρόπο, δεν θα πληγεί το κύρος. Το κύρος του, βέβαια. Δηλαδή πώς θα είναι μετά πρόεδρος ενός κόμματος όταν θα έχει υποστεί μια τέτοια ήττα. Δεν ξέρω, πληγωμένα είναι το κύριος του, βέβαια, γιατί δεν. Δηλαδή, για αυτό το πράγμα. Κασελάκης, αν μπορώ να δώσω μια λύση, όχι λύση, τέλος πάντων μια πτυχή για να καταλάβουμε κάποια πράγματα και για τον κύριο Κασελάκη. Κάποια στιγμή, ήταν στις αρχές όταν είχε πρωτοδηλώσει την υποψηφιότητά του, είχε δώσει μια τηλεοπτική συνέντευξη. Και τον ρώτησαν ότι τι γίνεται, ποια θα είναι τα άργονα που θα αποφασίζουν την πολιτική γραμμή, εσείς δεν την αποφασίζετε. Και είχε πει ο ίδιος ότι ναι, εγώ θα την αποφασίζω. Και θα την πηγαίνω στα μέλη, και αν στα μέλη, προσέξτε, στα μέλη, όχι στα στελέχη, όχι στα κομματικά όργανα, και αν δεν τους αρέσει, τότε θα την αποσύρω. Ή μπορεί και να φύγω. Άρα εδώ βλέπουμε ότι ο κ. Κασελάκης θέλει να φτιάξει ένα κόμμα στο οποίο θα είναι εκείνος και θα έχει απέναντι έναν το λαό του, ας πούμε. Και ουσιαστικά έτσι θα συζητάνε και θα προχωράει η ζωή. Δεν θέλει κομματικά όργανα. Άρα νομίζω ότι αν τελικά την αποσύρει, αν την αποσύρει ακόμα, προφανώς θα είναι σε δύσχερη θέση, και δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να σταθεί ως πρόεδρος σε αυτό το πράγμα. Το λέω απολύτως ανοιχτά. Το στίχημα για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και για το μέλλον του κ. Κασελάκη κυρίως θα είναι το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Όπως φτάσει ο ΣΥΡΙΖΑ, όποιο ΣΥΡΙΖΑ φτάσει μέχρι τις ευρωεκλογές, έτσι δεν είναι? Γιατί προφανώς θα υπάρχουν και άλλα σχήματα που θα διεκδικούν τον ίδιο χώρο ή ένα κομμάτι του χώρου στον οποίο κινείται ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά ο κ. Κασελάκης, αλλά κόμμα της αριστεράς, όπου τα όργανα
τα εκλεγμένα όργανα, όχι τα διορισμένα όργανα, παίζουν διακοσμητικό ρόλο, δεν μπορεί να υπάρξει. Η Κεντρική Επιτροπή δεν έχει εκλεγεί από το συνέδριο. Έχει εκλεγεί από το σώμα των μελών. Ακριβώς. Ναι. Μικρότερο εκλογικό σώμα από δεν ψήφισαν αυτοί που γράφτηκαν την ίδια μέρα, έτσι. Ναι, αλλά ναι, έχει εκλεγεί από το σώμα των μελών. Πάντως, δεν είναι από το συνέδριο. Έχει την αντίληψη, τουλάχιστον αυτό παρουσιάζει δημόσια ο κ. Κασελάκης, ότι με ό,τι συμβαίνει τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ και αν η επόμενη μέρα τον βρει νικητή σε αυτή την εσωκομματική αντιπαράθεση, ο ΣΥΡΙΖΑ, τουλάχιστον έτσι είδα εγώ σε βίντεο που ο ίδιος έχει ανεβάσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τον ρωτάει κάποιος πολίτης, του λέει, μάλλον του επιβεβαιώνει ότι θα τον στηρίξει ακόμα και αν πάει στο 10% ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι λέει ο πολίτης, λέει, με αυτά που γίνονται θα πάμε στο 30%. Εκτιμά δηλαδή ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ότι με αυτά που συμβαίνουν ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει ξανά κυβερνητική προοπτική και σε σύντομο χρονικό διάστημα θα κατακτήσει το χαμένο έδαφος. Πάντως, εγώ να βάλω μια γενικότερη σκέψη. Ας πούμε το brand name ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή είναι ελκυστικό. Για κάποιους. Δεν νομίζω ότι είναι. Όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Κάτι λες τώρα εδώ. Συγνώμη, κάτι λέει. Κάτι καταλαβαίνω τι λες, αλλά δεν έχεις ένα 17%. 17,5% βεβαίως. Αυτό δεν βρίσκει ελκυστικό το brand ΣΥΡΙΖΑ. Από ό,τι φαίνεται, γιατί με αυτή την κατάσταση μπορεί να είναι ελκυστικό. Όταν λέμε brand, εννοούμε είναι... το όνομα. Το όνομα και γενικότερα το τι σηματοδοτεί ένα όνομα. Δηλαδή, αν πας και ρωτήσεις κάποιον τώρα, πες μου την πρώτη λέξη που σου έρχεται. Όταν ακούς τη λέξη ΣΥΡΙΖΑ, το πιθανότατο είναι θα σου πει, ξέρω εγώ, ανακατοσούρα, μπάχαλο, διάλυση. Δεν νομίζω ότι ούτε ο κύριος Κασελάκης θέλει να το κρατήσει αυτό το πράγμα έτσι. Νομίζω ότι όπως φαίνεται σαν μια μεθόδευση, αν μου επιτρέπετε, μια εκτίμηση κάνω. Σαν μια μεθόδευση, προκειμένου και ο κύριος Κασελάκης να μείνει ή να αποχωρήσει και ο ίδιος ή να μείνει τέλος πάντων να διαλυθεί όλο αυτό το πράγμα, να κρατήσει μια μερίδα στελεχών που θεωρεί ότι μπορεί να συνεννοηθεί και ίσως να φτιάξει κάτι μόνος του. Με ορίζοντα τις ευρωεκλογές, δεν ξέρω. Και προαπαιτούμενο ήταν σε αυτή την περίπτωση, γιατί κάνουμε μια υπόθεση εργασίας και λες μια εκτίμηση να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί αυτό που συζητάμε. Συγγνώμη, αλλά αν φύγουν τρεις ομάδες. Αν επίσης υπάρχουν οι πρώην προεδρικοί οι οποίοι δεν συμπαθούν τα όσα λέει και τα όσα πράττει. Και ο ίδιος έχει μείνει μόνο με τον κύριο Πολάκη και την κυρία Τζάκρη, ας πούμε, για παράδειγμα, και κάποια άλλα στελέχη. Δεν συνιστά αυτό κόμμα το οποίο έχει μια φυσική συνέχεια στην πορεία των πραγμάτων. Εγώ βρίσκω ενδιαφέρουσα τη σκέψη του Νίκου. Τι λες εσύ, Τάσο? Με βάση τις δημοσκοπήσεις, κυρίως αυτή τη δημοσκόπηση της MRB που είδα πρόσφατα, προς τα πού είναι οι διαρροές του ΣΥΡΙΖΑ. Το 20% πηγαίνει στους αναποφάσεις. Ένα 5,1% πάει προς το ΠΑΣΟΚ. Ένα 4,5% πάει προς το ΚΚΕ. Ένα 4% προς το ΜΕΡΑ25 και ένα 3,5% προς την Πλεύση Ελευθερίας. Έτσι. Στόχο για τις ευρωεκλογές να είναι δεύτερο κόμμα έχει βάλει το ΠΑΣΟΚ. Και μάλιστα προχθές, με βάση τη συνέντευξή του στα Νέα, ο Δημήτρης Κουτσούμπας είπε: γιατί όχι το ΚΚΕ δεύτερο κόμμα? Μάλιστα. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ μπει σε μια νέα διαδικασία, θα έχει προηγηθεί η διάσπαση. Δεν ξέρω ποια έκταση θα είναι. Θα πάμε σε δημοψήφισμα ενδεχομένως για το θέμα που λέει για τον κανονισμό λειτουργίας. Αλήθεια, δημοψήφισμα για τον κανονισμό λειτουργίας δεν το καταλαβαίνω. Το καταστατικό είναι ο κανονισμό λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι. Εάν πάει, θα πάει σε συνέδριο. Ένα μεγάλο διάστημα θα συζητάει τα εσωτερικά του και ελπίζει ο κ. Κασελάκης ότι στις ευρωεκλογές θα έχει καλή επίδοση αυτό το κόμμα που θα λέγεται ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, πολύ αισιόδοξος είναι, δεν συμμερίζομαι την αισιοδοξία του, αλλά ναι. Περιορέξεως. Απλά πώς να έχει κιόλας και πώς να πάει καλά. Δηλαδή, εντάξει, ο κ. Κασελάκης είναι. Λέει εδώ ο Τάσος, υπάρχει ένα 20% το οποίο πάει στον αποφάσεις τους. Δηλαδή αυτοί μπορεί να γυρίσουν. Αυτό πήγα να πω. Δεν βιάζονται να φύγουν. Δεν βιάζονται να πούνε παιδιά, γεια σας στο ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς πάμε στο ΠΑΣΟΚ. Είναι αναμονή. Αυτό είναι ένα ποσοστό το οποίο θα επιστρέψει. Αν βρει λόγο να επιστρέψει, θα επιστρέψει. Βλέπετε όμως ότι φεύγει. Και βάλετε τώρα. Προς όλες τις κατευθύνσεις. Προς τρία κόμματα φεύγουν. Φεύγει ο κόσμος αυτός. Και βρίσκεται με το ένα πόδι, από ό,τι φαίνεται, εκτός. Διότι αν καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει τέτοια διασπορά ψήφων. Για να γυρίσουν αυτοί, είναι πολύ δύσκολο να επιστρέψουν αν ήδη έχουν βρει μια εναλλακτική αλλού. Αλλά το 20% καταλαβαίνετε ότι πάλι το 17% ήδη έχει μειωθεί πάρα πολύ. Σωστό. Και στα δημοσκοπικά δεδομένα φαίνεται. Στον επίλογο λοιπόν, Τάσο, για να ρωτήσουμε και τον Νίκο μετά, τι περιμένουμε να μας φέρει η σημερινή ημέρα? Δεν ξέρω ακόμα, δεν έχουν αποφασίσει και τα εμπλεκόμενα μέρη πώς θα κινηθούν. Να δούμε τι θα λέει το σχέδιο της πολιτικής απόφασης. Πώς θα το ψηφίσουν. Γιατί άκουσα και το επιχείρημα περί απαρτίας. Αν έχουν φύγει πάνω από 160, δεν υπάρχει απαρτία. Δεν υπάρχει απαρτία. Οι προεδρικοί λένε ότι η απαρτία καθορίζεται στην έναρξη της διαδικασίας. Και στο τέλος ένας να μείνει, θα μου πεις ένας τι είδους πολιτική απόφαση είναι αυτή, μπορεί να πάρει.
αντί τι ποσοστό πολιτικής νομιμοποίησης θα έχει μια τέτοια απόφαση, εν πάση περιπτώσει. Πάντως, σήμερα και αύριο, Δευτέρα, θα κρυθούν πολλά πράγματα στο ΣΥΡΙΖΑ. Ας ευχαριστούμε να είμαστε πολίτευση, έλεγα. Όσον αφορά τους αριθμούς, μαθαίνω ότι περίπου 130 μέλη ήταν εκείνα τα οποία αποχώρησαν. Έχουν παραμείνει μέσα κάποια μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, τα οποία στήριξαν, για παράδειγμα, την κυρία Χτσιόγλου, δηλαδή όσοι προέρχονται από τη Δημάρ, για παράδειγμα, ή ο κύριος Ραγκούσης, που παρέμειναν. Το σχέδιο πολιτικής. Οπότε να δούμε τι θα κάνουν. Το σχέδιο πολιτικής. Επίσης υπάρχει η απόφαση του κυρίου Τεμπονέρα, για παράδειγμα, ότι δεν θα επιστρέψει πίσω για τις ψηφοφορίες στην Κεντρική Επιτροπή. Το σχέδιο πολιτικής απόφασης δεν λέει κουβέντα για το δημοψήφισμα. Κουβέντα. Άρα αυτό το οποίο περιμένουμε να δούμε, αν ο κύριος Κασελάκης θα πάρει πίσω, θα κάνει μια υποχώρηση και θα πάρει πίσω τις ιδέες περί δημοψηφίσματος με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Πάντως καταλαβαίνετε ότι είναι βαθιά τραυματισμένος ο ΣΥΡΙΖΑ μετά από αυτή τη διαδικασία, από αυτές τις εικόνες, από αυτά τα λόγια τα οποία ανταλλάγησαν. Μάλιστα. Λοιπόν, θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θερμά. Νίκο, Τάσο Παπά. Καλημέρα. Και Νίκος Βέργος, σας ευχαριστούμε. Εγώ εύχομαι να ξεπεράσει τα προβλήματα ο ΣΥΡΙΖΑ. Μακάρι πρέπει να είναι υγιής ο ΣΥΡΙΖΑ, αξιωματική αντιπολίτευση. Τον χρειάζομαστε, τον χρειάζεται η δημοκρατία μας. Ακριβώς, είναι χώρα. Ισχυρή αντιπολίτευση και μήπως μάλλον μια ισχυρή αξιωματική αντιπολίτευση. Βέβαια. Δεν γίνεται. Αυτό το σχήμα πολιτικού ανταγωνισμού που υπάρχει αυτή τη στιγμή δεν είναι για το καλό. Εγώ θα έλεγα δεν είναι για το καλό της κυβέρνησης. Καταλαβαίνετε. Συμφωνώ. Μα δεν είναι, χρειάζεται βέβαια. Αναντήρητε. Λοιπόν, ευχαριστούμε, Νίκο, καλή μέρα. Ευχαριστούμε πολύ.